Στον αέρα. Φαίνομαι καθόλου. Όχι. Θα ξέρουμε λίγο με το φακό σου. Τώρα. Ναι. Καλύτερα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, φιλαράκια. Ήρθαμε σήμερα σε αυτό εδώ το εγκαταλειμμένο στρατόπεδο. Πρόκειται για μια παλιά ανατολική βάση, στην οποία έχουν ακουστεί ότι έχουν γίνει κάποιες αυτοκτονίες, χωρίς να σημαίνει κάτι το ιδιαίτερο αυτό. Ήρθαμε να το εξερευνήσουμε για εσάς, να δούμε τι θα συναντήσουμε και να πούμε και κάποιες ιστορίες που έχω μάθει από τους ντόπιους εδώ στην περιοχή. Οπότε, Μίτσο, έτοιμος? Ναι, κάτι πάμε. Φαίνεται καθόλου χρειάζεται παραπάνω φως. Φως θέλει. Να σου δώσω κάτι ακόμα. Φως δεν βλέπεις. Θα ξέρετε από το Μίτσο. Θέλει πολύ φως. Δώσε και εδώ. Μισό να φτιάξουμε λίγο το φως γιατί δεν φαίνεται τίποτα. Μίτσο, έλα λίγο. Μίτσο. Ναι. Όχι, δεν φαίνεσαι. Τώρα κάτι γίνεται εδώ. Για κάτσε ρε σάκι να σε βάλω ένα φως ακόμα. Πρέπει να το δείτε, παιδιά, πώς τον έχω κάνει. Έχει βλάκα. Τώρα φαίνομαι καθόλου. Ναι, ναι, λίγο, αλλά από εκεί και ύστερα δεν φαίνεται τίποτα. Ήταν εκεί, βλέπεις καλύτερη είσοδο. Από εδώ δεν μπαίνει. Φτιάξω λίγο το φως. Τώρα σου με φαίνομαι εγώ καθόλου. Τώρα φαίνεις. Ναι, πρέπει να φαίνεται. Έτσι μου πως καλύτερα. Γεια σας και πάλι. Αυτό μου πως καλύτερα. Ναι, αλλά δεν έχω. Α, ναι. Να μας βλέπει ο κόσμος στο live, αν μπορεί να μας δει. Νομίζω έτσι καλύτερα. Πού θα μπούμε τελικά. Πολύ αγκάθι. Ναι. Άρα να μην το περνάμε. Τι είναι. Πάμε εδώ. Λοιπόν, για όσους μπαίνουμε τώρα στο live. Αυτός εδώ έχει μεγάλη τρύπα. Μην πέσετε. Προσέξτε. Πρόσεχε σάκι εδώ μπροστά. Κοίτα. Βλέπεις. Ναι. Πρόσεχε. Πρόσεχε, πρόσεχε. Θα το πάρω πολύ καλά. Μένω, οκ. Καλά, Σακή. Το έχεις. Μπορείς. Είναι κανένας μαζί μας άραγε. Τέσσερις παρακολουθούν και τρία like. Να ξέρετε ότι μπορώ να δω και τα σχόλιά σας. Μίτσο. Ζάεις. Λοιπόν, πάμε για άλλη μια φορά. Πάμε να πούμε σε ένα εγκαταλειμμένο στρατόπεδο. Αυτή ήταν παλιά μια βάση του ΝΑΤΟ. Έχουν ακουστεί ιστορίες ότι έχουν γίνει αυτοκτονίες φαντάρων εδώ πέρα. Το συγκεκριμένο στρατόπεδο εγκαταστάθηκε το 1954, αν δεν κάνω λάθος.
Και έχω και κάποιες ιστορίες από τους ντόπιους για να σας πω. Έτοιμος, Μίτσο? Ναι. Έλα, Σάχη. Κάτσε. Τι έχουμε αυτό εδώ για μου σήμερα. Πάμε. Τώρα νομίζω ότι είμαστε καλύτερα. Πρόσεχε, πρόσεχε. Κοίτα, τι έχω πράγμα. Έχω πάρει μαζί μου και το EMF. Δεν ξέρω τι θα συναντήσουμε. Δεν καθόλου. Φαίνεται τίποτα. Πες εκεί. No smoking από το 1954. Βέβαια δεν ξέρω με τον πότε ήταν η βάση. Θα σας πω και λίγες ιστορίες λοιπόν. Επειδή τυχαίνει να είμαι από την περιοχή, γνώρισα κάποια στιγμή ανθρώπους ντόπιους, γιατί ήθελα να έχουν παρεδώσει με τους φαντάρους που ήταν σε αυτό το στρατόπεδο. Τότε οι ντόπιοι κάτοικοι της περιοχής, για παράδειγμα, ήταν πάρα πολύ της μόδας στα αμερικάνικα ουίσκια. Έφεραν λοιπόν οι αμερικανικοί μπουκάλια ουίσκια, τα πουλούσαν στους ντόπιους, και μόλις πήγαν το μπουκάλι, οι ντόπιοι γέμιζαν από τα δικά μας τα ουίσκια και τα πουλούσαν για αμερικάνικα πιο ακριβά. Έχω ζωντανή μαρτυρία από κυρία που ζούσε στην περιοχή. Γεμάτα δωμάτια. Φαίνεται μέχρι μέσα, για δείξτε την κάμερα. Όχι. Φαίνεται, έλα. Κοίταξε, μέχρι μέσα πάει. Μεγάλο. Ναι. Για πάμε να δούμε από εδώ τι έχει. Κάτσε μπρος. Προσέξε, πατάτε με κοιτάω κι εγώ. Εσύ σου λείπει, εγώ δεν βλέπω. Φέρω μπροστά. Α, πότε έδειξε να βγει, έχει βγει. Ω, κοίτα εδώ κίνδυνος. Κοίτα φανάτος εδώ. Τι πας. Δεν πάω. Δεν έχει κάτι να πας. Ναι. Πάμε πίσω. Τα πνεράκια που είναι μαζί μας και παρακολουθούν. Μπορούμε να τα βάζουμε και τα σχόλια σας. Έχεις κανένα σχόλιο, Σάκη? Όχι. Βασικά. Πάμε στο κυρίως μέλος. Τεράστιο, κοίταξε βάθο που έχει. Και δεν το φαίνεται από έξω. To be decoded, για να αποκωδικοποιηθούν ή αποκωδικοποιούσαν. Έχει αποκλεί. Πού? Από πότε είναι εκεί. Επιβίωσε. Το φωτιστικό ακόμα στέκεται. Πώς είναι, το πεις ακόμα να βγάλουμε το EMF.
Δεν βρίσκεις. Ευχαριστώ. Γιατί? Δεν ξέρω. Για να μην πέσει κανείς λίγος από πάνω. Για να μην ανέβει λίγο. Ανέβαινε και έχεις κάνει, ανέβαινες. Δεν ξέρω. Για πάμε παραπέρα. Τι λέει εδώ, fire exit. Οκ. Okay. Να θυμίσω τους φίλους ότι στο συγκεκριμένο χώρο έχω έρθει και μέρα. Αλλά δεν έλεξα σε κάτι. Α, ESG. Λοιπόν, το. Την μάπα. Πολιστικό ακόμα είναι. Επιμείωσε άσπαστο. Α, δες, αυτό είναι και σε καλή κατάσταση. Έχει και τη λάμπα μέσα, δεν το πιστεύω. Το βλέπεις. Για πάμε. Πολύ δωμάτιο. I'll be all you can be. Maintenance. Όπως σου κάνεις, βλέπεις. Σχετικά με την αυτοκτονία που είχε ακουστεί εδώ πέρα, γιατί και εγώ την άκουσα τους παλαιότερους, γιατί δεν ήξερα, τα μαθαίνω από ντόπιους, πρέπει να είχε γίνει πιο... Πρέπει να ήταν θέμα θεωρητικής απογοήτευσης, λέγαν κάποιοι, αυτοί που μου τα είπαν. Αλλά θα βγάλουμε κάποια στιγμή και το IMF. Για να δούμε τι γίνεται. Άδεια δωμάτια μέχρι τώρα. Δεν λογικά ήταν η χάλα με τη μέρα, ναι. Φαίνω τη δεν βλέπω κάτι. Πάμε μια νυχτερίδα. Μέσα ήταν κρεβάτια, δε. Μια νυχτερίδα. Πού τι. Θα γιάνε εδώ. Α, δεν έχουμε συνειδήσει τις. Για δες φαίνεται σάκι. Να πάνε, δεν πέταξε. Άστε μας γρατουλήσει γιατί. Άστε μου. Για πάμε παρακάτω. Άλλη δωμάτια. Ω, αυτό τώρα να γίνει από σεισμό. Το τελευταίο σεισμό που έγινε. Πολύ πιθανό. Για πάμε. Training. Τι γυμναστήριο ήταν εδώ. Training. Ακούς κάτι. Μικρό είναι γυμναστήριο όμως. Αν μπορεί να είχαμε λίγα πραγματάκια. Μήπως ήταν θεωρητική εκπαίδευση. Δεν είχε πολύ πάνω. Δουλά παλιά. Κανα ηχείο να βάζανε εδώ. Μπορεί να ήταν ένα μικρό σπιτιάκι, ε. Ξέρεις, κάνα σπάντουσα τέτοιο κάτι. Έλα να δεις. Με το πείσαι. Turn off if not needed. Οικονομία και οικολογική συνείδηση από τότε. Λοιπόν, έτος εγκατάστασης και ιδρύσεως στρατοπέδου του 1954. Λέει. Άμα θέλετε. Κανείς σε ρετρό φανταστικά, να θέλει ότι πόπου να τα βρει. Μπάτα γεμάτο. Βαλέτες μπάνια. Τώρα πάμε. Αριστερά δείξε. Εδώ είναι το βαλέτες, αυτή βγαίνει έξω. Πάμε από εδώ. Λίγο προσεκτικά με τζόγο, προσεκτικά πάμε να φύγουμε.